Καλησπέρα! Και καλώ ήρθατε! άλλο ένα, ένα βίντεο. βίντεο! Καλησπέρα! Σε προηγούμενο βίντεο, σα αναφέραμε τα spoiler για το ποια ομάδα είναι αυτή που κερδίζει σήμερα τον Αγώνα Ασυλία και όπω έχουμε πει, οι νικητέ είναι η ομάδα των μαχητών. Οι διάσημοι, λοιπόν, θα κληθούν σε Αγώνα Ατομική Ασυλία και αργότερα στο Συμβούλιο του Νησιού, όπου θα δώσουν τον πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση. Ποιος είναι ο παίκτης που θα κερδίσει την ατομική ασυλία από την ομάδα των Διασύμων και ποιος θα είναι ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση. Πάμε στον Τόλιν να μα δώσει τα spoiler. Οι διάσημοι λοιπόν γνωρίζουν την ήττα σήμερα και θα κληθούν στον Αγώνα Ατομική Ασυλία. Νικητή στον Αγώνα Ατομική Ασυλία σύμφωνα με τα σπόλερ που έχουν διαρρεύσει και σα τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη θα είναι ο Άρη Οηλέδη. Ο Άρη Οηλέδη λοιπόν κατακτά την Ατομική Ασυλία και δεν θα μπορεί να ψηφιστεί στο Συμβούλιο του νησιού. Αύριο, μετά τον δεύτερο αγώνα ατομική ασυλία, θα κληθεί να δώσει άλλον έναν υποψήφιο από την ομάδα του. Και πάμε στα τη ψηφοφορία τη κόκκινη ομάδα. Από ό,τι φαίνεται, η Κάλπη θα βγάλει ω πρώτο υποψήφιο για αποχώρηση τον Σάκη Αρσενίου. Πολλοί θα περίμεναν να δουν ίσω Μιριέλα ή και αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Σάκη Αρσενίου, κλείνοντα μόνο λίγε μέρε το παιχνίδι, θα είναι αυτό που θα είναι και ο πρώτο υποψήφιο προ αποχώρηση. Ωραία Τόλι, να πούμε ότι αυτά είναι spoiler που διαραίουν στο διαδίκτυο και εμείς τα μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Οπότε, ατομική ασυλία Άρης και πρώτος υποψήφιος ο Σάκης Αρσενίου. Αυτά από εμάς φίλοι μας, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Ως τότε, καλή συνέχεια! Καλή συνέχεια.